Είχε με τοπική, σπάσανε τα πάντα μέσα καθίσματα, έφυγε όλη η πλευρά του τρένου, διαλύθηκε, έφυγε στον κρεμό. Μια γυναίκα με το παιδί της, μετά κατεβήκαμε κάτω, είχε πιάσει φωτιά δίπλα μας. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν την απόλυτη τραγωδία συγκλονίζουν. Τα δύο πρώτα βαγόνια είχαν αναποδογυρίσει τέλειως, βγήκα έξω μαζί με τους συνεπιβάτες μου, αφού τους βοηθήσαμε όλους πρώτα. Και είδαμε όλοι μαζί εικόνες με φωτιές, είχαν λιώσει κομμάτια από το τρένο. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα βαγόνια του τρένου, διηγούνται τις στιγμές πανικού και αγωνίας που έζησαν λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, σε ένα ταξίδι που μετατράπηκε σε εφιάλτη. Καταλαβαίνουμε ότι εκτροχιαζόμαστε. Πιανόμαστε, προσπαθούσαμε δηλαδή, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Ήταν τόσο δυνατό, τόσο σφοδρή η σύγκρουση που δεν έμεινε τίποτα και ανοίξαν, ξέρω εγώ, το μέτωπο σε 2-3 ανθρώπους. Ένας χτύπησε στο χέρι του, εγώ χτύπησα τον ώμο στο μπροστινό το κάθισμα, μια άλλη γυναίκα χτύπησε στο κεφάλι μπροστά και τρέχανε αίματα. Ακούγαμε ουρλιαχτά, δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τις πόρτες, προσπαθήσαμε να ανοίξουμε παράθυρα. Εγώ πήγα να ανοίξω 2 φορές το παράθυρο με τίποτα, σπάσαμε κάποια παράθυρα. Επικρατεί πανικός και χάος. Επιβάτες προσπαθούν να προσεγγίσουν τα μπροστινά βαγόνια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες για να προσφέρουν βοήθεια και έρχονται αντιμέτωποι με εικόνες πρωτόγνωρης καταστροφής και απόγνωσης. Προσπαθήσαμε αυτό κάπως να είμαστε λίγο ψύχραμοι, να βοηθήσω ένας τον άλλον. Τα πρώτα 3 βαγόνια τα οποία ήταν όλα στις φλόγες τελείως και είχαν εκτροχιαστεί και ήταν στον αέρα και πέφτουν στον κρεμό, ήταν σε ένα σημείο το οποίο δεν ήταν ούτε πολύ ορατό ούτε πολύ προσβάσιμο. Πήγα εκεί με τα πόδια, κατέβηκα μια πλαγιά που είναι αυτός ο γκρεμός που λέμε, μια πλαγιά ύψους 5 μέτρων. Κατέβηκα κάτω και μετά από λασπόδι χωματόδρομο έφτασα στο σημείο που ήταν τα πρώτα βαγόνια, το πιο σημαντικό σημείο της σύγκρουσης. Υπήρχε και ένα 6-μηνών κοριτσάκι το οποίο προσπάθησα να βρω, το οποίο δεν μπόρεσα να βρω, αλλά ευτυχώς ήρθα εδώ, μίλησα με τη μητέρα του και μου είπε ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι έχουν εξφενδονιστεί βία από τα παράθυρα, ενώ άλλοι ζητούν βοήθεια μέσα από τις φλόγες. Η εικασία μου είναι ότι πραγματικά άτομα που πέσαν από τα τζάμια, γιατί όλοι οι υπόλοιποι ήταν μέσα στα βαγόνια. Τα 5 άτομα που είδαμε, οι οποίοι ήταν σε κατάσταση σπασμένες, λεκάνες. Το ψεύτηκαν, δηλαδή είδα τη σύγκρουση, τη φοβερή σύγκρουση. Υποθέτω, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ήταν αυτοί οι 5 και όλοι οι άλλοι πουθενά, πιθανότατα μέσα στα βαγόνια. Όσοι μπορούσαν να είχαν βοηθηθεί και να βγουν, βγήκανε. Οι υπόλοιποι ήταν άτομα που ήταν εγκλωβισμένα σε βαγόνια που ήταν κυριολεκτικά στον αέρα και δεν είχε πρόσβαση κανείς εκεί πέρα. Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία επέστρεψε εσπευσμένα από τη Μολδαβία. Αναγκάζομαι να διακόψω την επίσκεψή μου και να επιστρέψω, γιατί η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους ανθρώπους, νέους ανθρώπους κυρίως που ταξίδευαν και έχασαν τη ζωή τους, στους συγγενείς τους που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, στους τραυματίες που ελπίζουμε να συνέλθουν γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έντολη να κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος και οι σημαίες σχηματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια.